Πάμε τώρα να συνδεθούμε με το στούντιο μας στα Χανιά. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Γιάννης Ζερβός, δήμαρχος Σφακίων. Καλησπέρα σας, δήμαρχε. Καλησπέρα, κυρία Σαλαπάτα. Λοιπόν, βρεθήκατε σήμερα στο επίμαχο σημείο με μηχανικούς της αντιπεριφέρειας. Έγινε μία αυτοψία. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε, να μας κάνετε μάλλον, μία πρώτη εκτίμηση για το τι έφταιξε και είχαμε την σημερινή εξέλιξη. Ξέρουμε ότι συνετέλεσε καθοριστικά στο κομμάτι της αποκόλλησης το θέμα των βροχοπτώσεων. Ήταν όμως, είναι όμως μόνο αυτό? Δεν μπορεί κανείς ασφαλώς, κυρία Σαλαπάτα, να εκτιμήσει από πού προήλθε η πτώση του βράχου. Από την αυτοψία που διενεργήθηκε σήμερα από μηχανικούς της αντιπεριφέρειας Χανίων, αλλά και από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σφακίων, εκτιμούμε ότι πιθανό να προέρχεται λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που προηγήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Αλλά μηχανικός της τεχνικής υπηρεσίας της αντιπεριφέρειας εκτίμησε ότι μπορεί να προέλθε και από άλλο γεγονός, παραδείγματος χάρη από ένα κεραυνό. Γιατί μιλάμε για ένα βράχο, τεράστιο σε όγκο όπως είδατε, ο οποίος εδραζόταν ασφαλώς κατά τα φαινόμενα στην περιοχή και δεν μπορεί κανείς να εκτιμήσει γιατί ακολούθησε αυτή την πορεία. Στο ίδιο σημείο υπάρχουν ακόμα και άλλοι βράχοι, όμοιου ή μικρότερου μεγέθους, και αυτός είναι ένας προβληματισμός. Θα λάβετε εσείς κάποια συγκεκριμένα μέτρα προστασίας, έστω και προσωρινά? Όσον αφορά την κατάσταση, αυτό θα γίνει μέσα από τις εκτιμήσεις που θα γίνουν κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε. Αλλά δεν μπορεί κανείς, κυρία Σαλαπάτα, ασφαλώς να αποκλείσει ένα τέτοιο δεχόμενο. Ειδικότερα στο σημείο, αλλά και γενικότερα στα Σφακιά. Τα Σφακιά είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, μια περιοχή που έχει ένα ανάγλυφο δύσκολο. Και όταν βλέπουμε τέτοια γεγονότα, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε περιοχές που δεν υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα, δεν μπορεί κανείς να τα αποκλείσει. Απλά εστιάζουμε σε περιοχές όπου έχουμε τέτοια δείγματα, όπου έχουμε τέτοια γεγονότα και κάνουμε στοχευμένες παρεμβάσεις ή ενημερώνουμε αρμοδίως. Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το μέτωπο που έχουμε σαν περιοχή Σφακίων. Τώρα σε ό,τι αφορά την μετακίνηση του βράχου από το επίμαχο σημείο, πώς θα γίνει και πότε? Μας απασχόλησε και σήμερα στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σφακίων. Έχουμε κάνει κάποιες σκέψεις. Θα βρούμε την προσφορότερη λύση. Είναι πολύ δύσκολο το σημείο με δεδομένο ότι δεν υπάρχει οδική προσβασιμότητα. Δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να προσεγγίσει μηχάνημα έργων για να κάνει επέμβαση στο σημείο, είτε απομάκρυσης, είτε για να μπορέσει να τον τεμαχίσει για να μπορεί να απομακρυνθεί. Είναι μια ιδιαίτερη δύσκολη περίπτωση, αλλά θα δούμε και κάτω από τις συμβουλές ειδικών πώς θα μπορέσουμε να δράσουμε για την περίσταση. Τώρα σε ό,τι αφορά τη γυναίκα η οποία κατοικεί στο σπίτι αυτό, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόβλεψη? Γιατί από όσο ξέρουμε η ίδια αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι της. Όντως έτσι είναι, κυρία Σαλαπάτα, πεισματικά. Και μάλιστα επειδή βρέθηκα από την πρώτη στιγμή στο σημείο, ζητούσε ο γιος της να απομακρυνθεί από το σπίτι, να μην κοιμηθεί εκείνο το βράδυ εκεί, να την πάρει στο σπίτι του και αυτή δεν το δεχόταν, απλά κοιμήθηκε σε άλλο χώρο του σπιτιού. Και συνεχίζει πεισματικά να παραμένει στην κατοικία της. Θα πρέπει, και σε αυτό ήδη έχουμε δρομολογήσει την συνδρομή του Δήμου, να απομακρυνθεί η κατοικία στο τμήμα που κατέρευσε και να μπορέσουν να αποκαταστήσουν και να κάνουν κάποιες άμεσες παρεμβάσεις στο υπόλοιπο κτίσμα, το κύριο κτίσμα του σπιτιού, και να αποσοβήσουμε πιθανή κατάρρευσή του, με ότι αυτό συνεπάγεται και για τη γυναίκα που παραμένει μέσα. Σίγουρα όμως είναι ένα γεγονός που θέλει κάποια προσπάθεια για την αποκατάστασή του και με δεδομένο ότι η κύρια κατοικία δεν έχει υποστεί πέρα από κάποιες ρογμές σοβαρές σε βλάβες, εκτιμούμε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Γνωρίζετε, δήμαρχε, αν ο ίδιος κίνδυνος, δηλαδή μιας ενδεχόμενης αποκόλλησης, ελοχεύει και σε άλλα σημεία της περιοχής, ελοχεύει και σε άλλα σημεία, για παράδειγμα, του επαρχιακού οδικού δικτύου? Γιατί δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο σημείο. Το είπατε πριν και ο ίδιος, ότι υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες. Κυρία Σαλαπάτα,
χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα, κατά τη διάρκεια που είχαμε αυτό το γεγονός στην περιοχή, είχαμε και στο επαρχιακό δίκτυο, μπαίνοντας προς τα Σκύφου, στο ρέμα προς Σφακιά, την τόση ενός μεγάλου βράχου, το οποίο και είχε καταλάβει το ένα ρέμα κυκλοφορίας. Και ο οποίος απομακρύνθηκε, αρχικά έγινε κατάλληλη σήμανση από το οικείο ΑΛΦΑΤΑΦ για πρόληψη τροχιού ατυχήματος και απομακρύνθηκε το πρωί με μηχάνημα έργων με μέρημνα του Δήμου Σφακίων. Οπότε αυτό είναι γεγονός που θα έλεγα ειδικότερα τον τελευταίο καιρό, που λαμβάνουν χώρα έντονα καιρικά φαινόμενα, καθημερινό φαινόμενο σε επαρχιακό δίκτυο των Σφακίων. Και εκεί μπορούμε και το παρατηρούμε, γιατί υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτό λαμβάνει σαφώς χώρα και σε όλο το υπόλοιπο μέτωπο των Σφακίων. Απλά δεν γίνεται αντιληπτό όπου δεν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία. Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορούμε να εξαλείψουμε. Μπορούμε όμως να ελαττώσουμε ή να μειώσουμε τις πιθανότητες ατυχήματος. Γιατί υπάρχει σε εξέλιξη ένα μεγάλο σύμπλεγμα εργολαβιών για το επαρχιακό δίκτυο, όπου εκεί έχουμε εστιάσει σε συνεργασία, που θέλω να το επισημάνω ότι έχουμε αγαθές συνεργασία και με την αντιπεριφέρεια και με την περιφέρεια, και προσπαθούμε εστιασμένα να κάνουμε παρεμβάσεις σε κάποια σημεία, ούτως ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες, να τις ελαχιστοποιήσουμε, αλλά να τις εξαλείψουμε είναι φύση αδύνατον, λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής μας, γιατί έχουμε ένα τεράστιο μέτωπο, όπου έχουν γίνει παρεμβάσεις στο επαρχιακό δίκτυο, έχουμε μεγάλα πρανή, έχουμε στην πλευρά που είναι τα βουνά πάνω από τους δρόμους μεγάλες κατοφέρειες, έχουμε βραχώδεις όγκους, έχουμε μια αποξήλωση που οφείλεται και στις πυρκαγιές, αλλά κυρίως και στην υπερβόσκηση και στο ζωικό κεφάλαιο που υπάρχει σε αυτά τα σημεία, οπότε έχουμε φαινόμενα που δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις και τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε σε όλο το μέτωπο του Δήμου Σφακίων. Θα ζητήσετε τη συνδρομή του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών ή έχετε επικοινωνήσει ήδη μαζί τους? Βεβαίως, ήδη έχουμε ετοιμάσει από την τεχνική υπηρεσία έγγραφα σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις που έχουν γίνει παρόμοια γεγονότα στα Σφακιά, έχουμε απευθυνθεί αρμοδίως, ομοίως και φυσικά και θα περιμένουμε να έρθει αρμόδιο κλιμάκιο από το Ινστιτούτο για να κάνει αυτοψία στο σημείο και σε περίπτωση που χρήζει παρέμβασης θα απαιτήσουμε να υλοποιηθεί. Κλείνοντας, θα θέλατε να στείλετε κάποιο μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής με αφορμή και το σημερινό περιστατικό, διότι η ανησυχία είναι έκδηλη και αυτό το αντιλαμβάνεστε και ο ίδιος? Ναι, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Θα συνιστούσαμε να προσέχουν και να γίνουν και οι ίδιοι έτσι παρατηρητές σε αυτά τα γεγονότα. Εάν αντιλαμβάνονται κάτι κάπου, να μας το αναφέρουν και εμείς με τη σειρά μας θα το ελέγχουμε, θα απευθυνόμαστε αρμοδίως, γιατί συνήθως από εκεί που ξεκινάνε αυτά τα φαινόμενα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις. Έχουμε σημεία όπου φεύγουν αρχικά κάποιες πέτρες και συνέχεια έχουμε περισσότερες καταπτώσεις. Οπότε όταν έχουμε κάποια σημεία τα οποία γίνονται αντιληπτά, είναι σκόπιμο να γίνονται αναφορές για να παίρνουμε και τα κατάλληλα μέτρα. Μάλιστα, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω θερμά.